Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας, καλή μας φίλοι όπου και αν βρίσκεστε ό,τι και να κάνετε εδώ, είμαστε με την Τίνα, καλημέρα Τίνα. Καλημέρα Θανάση, καλημέρα σας. Σε τι κατάσταση βρισκόμαστε, Τετάρτη είναι σήμερα, εντάξει θα τη φάμε την εβδομάδα, θα την κουτσοφάμε δηλαδή. Είμαστε ακριβώς στο μέσο της εβδομάδας. Στο μέσο, εντάξει. Οπότε... Ξέρεις, τώρα έχει αρχίσει και γέρνει πλάστικα προς το Σαββατοκύριακο. Τετάρτη είναι καλή μέρα. Ακόμη έχουμε και το Σαββατοκύριακο. Είναι καλή μέρα όμως. Τετάρτη πολύ καλή μέρα. Ξέρεις, το απόγευμα θα λες άντε Πέμπτη αύριο, Παρασκευή, Σαββατοκύριακο θα φύγουμε. Τι φάγαμε και αυτή τη βδομάδα. Εντάξει, πάει και αυτή τη βδομάδα. Και τι τρώμε σήμερα. Κάτσε μόνο κατευθείαν να φάμε. Πριν να πούμε μια κουβέντα πρώτα μεταξύ μας. Πώς τα πέρασες, θες, τι έκανες. Πολύ καλά τα πέρασα. Ενδιαφέρει τον κόσμο. Παίρνουν τηλέφωνο να ρωτήσουν. Και τι ρωτάνε. Πώς τα πέρασε την Τίνα χτες, ας πούμε. Τι να λένε, ας πούμε, τι γλυκά. Ξέρεις τι ρωτάνε. Τι θα φτιάξει την αύριο. Τι θα φτιάξει την αύριο. Αυτό ενδιαφέρει τον κόσμο. Σήμερα. Λοιπόν, σήμερα η Τίνα με το Θανάση θα φτιάξει ένα παστίτσιο. Μα τι παστίτσιο. Παστίτσιο σε φόρμα, με φύλλο κρούστας. Ακούτε τώρα παστίτσιο, λέτε εσείς θα παχύνω με το παστίτσιο. Δεν θα παχύνετε. Okay. Με αυτό το παστίτσιο δεν παχαίνει κανείς. Μα τι λέτε τώρα, είναι δυνατόν. Εδώ πέρα έχουμε χάσει ήδη και 2 κιλά από τη μέρα που ξεκίνησε. Καλά, δεν έχεις χάσει, Θανάση, μην ορκίζεις, αλλά τέλος πάντων. Μην μαζέψεις την κοιλιά, σε βλέπω. Κρύβε λόγια. Θα λες ότι χάσαμε. Λοιπόν. Τι άλλο θα κάνουμε, Τίνα μου, θα πάμε στην Κοζάνη από ό,τι ξέρω. Θα πάμε στον Κρόκο Κοζάνης και εκεί σας έχουμε πολύ ωραία πράγματα. Και μπατζαροσαλάτα. Πώς την είπες, κάτσε. Μπατζαροσαλάτα. Το λέω σιγά σιγά, το συλλαβίζω, δεν έχω κάνει κανένα λάθος. Πες το πάλι. Μπατζαροσαλάτα. Με μη μπροστά ή τέτοιο. Πι. Α, μπράβο, ωραία. Γιατί έτσι βαριακούν. Μπατζαροσαλάτα. Μπατζαροσαλάτα, πολύ ωραία. Και. Με βολβούς. Με τις ρίζες, ναι. Αλλά υπάρχει ένα κόλπο, θα σας το πω από τώρα για να σας ανοίξω την όρεξη. Όχι βραστά τα μπατζάρια, στο φούρνο. Έτσι σας το λέω για να ξέρετε. Πολύ ωραία. Το κέντραρε στο φούρνο πάντως. Ποιον από τους δύο για να ξέρω. Και ένα γλυκάκι του 5 λεπτού. Κάθε εβδομάδα, το είχαμε πει και την προηγούμενη εβδομάδα, θα έχουμε μία συνταγή που θα είναι του 5 λεπτού. Εγώ θα το δείξω. Θυμάστε... το μικρό, θα το δείξω, αλήθεια σου λέω. Όχι, γιατί... δεν θέλω. Μου έχει φτιάξει από το πρωί, εσύ μου το... Δεν θέλω να το δείξω όμως, θέλω να είναι έκπληξη. Άσε ρε παιδί μου, να μην μου χαλάσει εκπλήξεις. Σου λέω να το λοιπόν, σας έλεγα την προηγούμενη εβδομάδα, είχαμε κάνει τα σπολιατάκια, τα στριφτά, που παίρνατε τηλέφωνα και όλα αυτά. Σήμερα αυτό το γλυκάκι είναι, δεν σας λέω με τι, αλλά είναι του 5 λεπτού. Λοιπόν, είπα ότι είχα να πω από εδώ και πέρα. Πολύ ωραία. Φίλες και φίλοι, ό,τι θέλετε εσείς να μάθετε περαιτέρω ή να ρωτήσετε ή να μας στείλετε μια συνταγή δική σας, να μας κάνει μια παρατήρηση ή να μας ζητήσετε κάτι, οτιδήποτε, 211-189-1957 ή 211-189-1958. Πράκτορες@star.gr είναι φυσικά το mail της εκπομπής για όσους και όσες θέλετε να στείλετε mail. Μπορείτε επίσης να μπείτε στο πόρταλ του σταθμού www.star.gr. Υπάρχουν κάποια αποσπάσματα της εκπομπής για όλους όσοι έχετε χάσει την εκπομπή σε κέρια σημεία, δηλαδή εκεί πέρα που ήσασταν στο πώς θα το κάνω, πώς θα το αφήσω. Μπορείτε να τα δείτε εκεί πέρα, ούτως ώστε να εκτελέσετε σωστά τη συνταγή. Και φυσικά ο απλούστερος, ευκολότερος τρόπος όλων μετά το τηλέφωνο φυσικά είναι το teletext. Αν και για κάποιους είναι ευκολότερο ακόμα, πατάτε teletext, μπαίνετε στη σελίδα 690-690. Και οι συνταγές αναγράφονται όπως ακριβώς είναι γραμμένες εδώ στη ροή της εκπομπής, η οποία θα διακοπεί τώρα και θα πάμε στις διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε για το μαγείρεμα. Γεια σου, ρε Θανάση. Έλα, ρε Θανάση. Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι, καλημέρα και πάλι. Εδώ πέρα είμαστε έτοιμοι να φτιάξουμε το πάρα πολύ ωραίο παστίτσιο που λέει η Τίνα σε... Σε φόρμα λέει η Τίνα. Σε φόρμα λέει η Τίνα. Έλα ρε Τινάρα, τι γίνεται. Τι θα κάνουμε, για πες μας. Άντε πάλι, είπαμε παστίτσιο καρδά. Σε φόρμα. Α, ναι, τα υλικά ρε παιδιά. Είδες, μας διαφεύγει αυτό το πράγμα συνέχεια ρε παιδιά. Πάμε και τα υλικά. Αγαπημένο μου Τινάκη,
Μας λείπει, τι μας λείπει εδώ πέρα, τα βλέπω όλα τα υλικά. Τι λείπει. Τι λείπει. Τι λείπει, τι λείπει. Τι λείπει. Θύμησε μου, σε παρακαλώ. Δεν σου θυμίζω τίποτα. Δεν είναι φοβερό αυτό. Εγώ τώρα θα αρχίσω να κάνω τον κοιμά. Που δεν θυμάσαι ο άλλος ποιος είναι, ούτε τίποτα και λες. Θύμησε μου, αλλά έχεις μια σιγουριά στο μυαλό, ξέρεις. Θύμησε μου. Λοιπόν, έλεγα γιατί ένα παστίτσιο έχει ένα κοιμά. Ναι. Κοιμά μοσχαρίσιο. Αν θέλετε να το κάνετε λίγο πιο ελαφρύ, θα βάλετε κοιμά από κοτόπουλο. Λοιπόν. Α, ωραία. Προσέξτε. Βέβαια, μωρέ. Λίγο από γαλοπούλα κοιμά υπάρχει. Τι να. Ναι, αμέ, μπορεί να κάνουμε γαλοπούλα. Τι θα πει υπάρχει. Λέμε στο χασάπι, φτιάχνει, ναι, από φιλέτο, από στήθος γαλοπούλα, θα μας κάνει κιμά. Έχουμε πει, όταν εμείς σοτάρουμε κιμάδες, βάζουμε πρώτα το κιμά και μετά το κρεμμύδι. Γιατί έτσι ναι. Καμπουρδίζεται ωραία. Μη μου γελάς έτσι. Καμπουρδίζεται ωραία έχω ο κιμάς και το κρεμμύδι μπαίνει μετά και αφήνει μετά τα υγρά. Διαφορετικά, αν έχει πάρα πολλά υγρά, δεν θα καμπουρτιστεί ωραία ο κιμάς και δεν θα έχει ωραία γεύση. Βέβαια, είναι κακό πράγμα. Το έχουμε και αυτό, έτσι. Κατά ψέματα. Αυτά τα μυστικά θέλω να τα συγκρατήσεις, Θανάση, και εσύ. Εγώ τα θυμάμαι, έχει μαλλιάσει η γλώσσα σου κατά. Εμένα έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου. Εσένα... Πετάγομαι στον ύπνο. Πετάγομαι στον ύπνο εκεί πέρα, ξέρεις και παραμιλάω. Μου λέει γυναίκα μου, τι έπαιζε. Λέω το κρεμμύδι πρέπει να τριφτεί να πέσει πρώτα μαζί για να φύγουν τα υγρά. Τι λες, έτσι. Όχι, όχι, να θυμάσαι. Λοιπόν, αφήνουμε εδώ λίγο να καμπουρτιστεί ο κιμάς. Και θα σας πούμε δύο λόγια τι έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Ναι, για γιατί δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο μαζί σας. Μακάρι να είμαστε μαζί σας όλη μέρα, λέμε τώρα. Να μαγειρεύαμε εμείς. Να μαγειρεύαμε εμείς, να βλέπατε εσείς. Έχουμε βράσει μακαρονάκι κοφτό. Γιατί αυτό το παστίτσιο έχει μακαρονάκι κοφτό. Ναι. Μπορείτε να βάλετε βίδες, μπορείτε να βάλετε πένες. Προτιμώ να βάλετε ένα κοντό μακαρονάκι γιατί στέκεται καλύτερα μέσα στη φόρμα. Ναι. Το βράσαμε al dente, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι κρατάει, έτσι. Δηλαδή, για να σας δώσω ένα ωραίο κόλπο για το al dente, θα διαβάζετε τη συσκευασία τους χρόνους και θα φερείτε 1 με 1,5 λεπτό. Αυτό το έχουμε βράσει, το έχουμε στραγγίσει. Βάλαμε λίγο ελαιόλαδο, μια κουταλιά της σούπας όταν το βράζαμε, έτσι ώστε για να μην, να μην κολλάει το μακαρονάκι και τα έχουμε εδώ έτοιμα. Εδώ ο κιμάς αρχίζει και καμπουρδίζεται. Μέχρι να καμπουρδιστεί ο κιμάς, για να σας δείξω τι άλλο έχω βάλει μέσα στον κιμά, θα αρχίσουμε να στρώνουμε τη φόρμα. Έχει κιμά. Έφερα τις βίδες. Βίδες. Έφερα τις βίδες. Είναι παστίτσιο με βίδες. Αλλά Θανάσης. Τι τραβάς, ρε Ντίνα, και ρε παιδιά, τι θες δηλαδή, να σου φέρω τώρα, πες. Βίδες να θέλω, μωρέ Θανάση. Όχι ρε παιδί μου τις βίδες, είναι ξέρεις, είναι... τι θα κάνω αστεϊσμός. Εγώ. Τι θες να σου φέρω τώρα. Σίγουρα είναι. Παίρνουμε μία φόρμα ναι. Και παίρνουμε φύλλο κρούστας ή φύλλο βυρητού. Εγώ θα χρησιμοποιήσω φύλλο κρούστας. Θανάση, πού είναι το φύλλο κρούστας. Ωραία, κάτσε, στο φέρω, μισό λεπτό. Μπράβο, ρε Θανάση. Μισό λεπτό. Γιατί αυτό το παστίτσιο θα είναι μέσα σε ένα φύλλο κρούστας. Γιατί σας λέω ή το ένα ή το άλλο, αν χρησιμοποιήσετε φύλλο βυρητού, γιατί ενδεχομένως το έχετε από μια προηγούμενη χρήση στο σπίτι, γιατί εδώ σήμερα θέλουμε μόνο 4 φύλλα. Θανάση. Πού είναι ένα παιδί μου, πραγματικά. Κοίτα εδώ, ό,τι μπορείς να φανταστείς μέσα στο ψυγείο είναι, το καπέλο. Να το, κοίτα που ήταν αυτό το ψάχνω δύο μέρες. Μα πού το βάλανε, ρε παιδί. Αυτό το ψυγείο δεν είναι δικό μου, Θανάση. Δεν ξέρω τι έχεις κάνει. Και αν συνεχίσει έτσι, θα έχουμε πολύ κακά ξεμπερδέματα. Με συγχωρείτε, ρε Ντίνα, κάποιο μα κοροϊδεύει να πούμε. Να το φίλο. Να σου πω. Είστε ενήμεροι εσείς για όλο αυτό που γίνεται. Λοιπόν, εδώ. Πρέπει να σα πω το εξή. Εκνευρίζεται τρομερά πολύ όταν τη πειράζει το ψυγείο. Ναι. Και επειδή είναι πάρα πολύ με το ψυγείο, δηλαδή το έχει στην εντέλεια, στην τρίχα, με έχει πρίξει με αυτό το ψυγείο, να μην υπάρχει ούτε ένα γρέζι απ' έξω. Την εκδικούμε, τι να κάνω. Δεν μπορώ άλλο δηλαδή, με αυτή την καθαριότητα τρελαίνομαι. Συνέχισε, Ρεντίνα. Να σου πω, Λέλε. Η γυναίκα σου πώς σε ανέχεται. Κατερίνα, την Κατερίνα ρωτάω. Θες να την πάρουμε ένα τηλέφωνο. Μπορεί να την πάρουμε, αλλά δεν ξέρω αν θα απαντήσει η γυναίκα. Λοιπόν, τελικά μετά από όλο αυτό το σκηνικό που είδατε εδώ, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε και το φύλλο κρούστας. Βυρητού, βυρητού. Φύλλο κρούστας. Τι διαφορά έχει πάμε το περιοδικό, είναι πιο λεπτό. Είναι πιο λεπτό. Ναι, ναι. Ή το ένα ή το άλλο. Ναι, έχεις δίκιο. Έλα, εγώ σήμερα σου έχω κανονίσει και δουλειά εδώ, σου έχω. Ναι. Έλα, μωρέ. Κάτσε να μαζέψω λίγο εδώ πέρα μέχρι να γίνει δουλειά, γιατί... Λοιπόν, έλα εδώ γιατί σου έχω δουλειά. Μας κοροϊδεύουν. Όπως λένε και στην καρδίτσα... Μέσα θα γελάνε, εδώ... Θα γελάνε και τα γρούνια μαζί. Μα τα γελάνε και τα γρούνια, δεν λέει τίποτα με αυτά που κάνεις. Ο κοιμάς έχει σοταριστεί. Το κρεμμυδάκι το ψιλοκομμένο. Μπορείτε είναι το ψιλοκόψετε στο μούλτι ή με ένα μαχαιράκι.
Εγώ θα σας δείξω μια μέρα πως κόβουμε και το κρεμμύδι. Έτσι. Θα έχετε ένα λόγο κάθε μέρα να μας βλέπετε. Μία πως κόβουμε το κρεμμύδι. Μία. Έρχομαι. Μαζέψτε το σήμερα δηλαδή. Έλα βρε Θανάση μου, σε έχω ανάγκη, σε χρειάζομαι. Έλα εδώ. Ήρθα Αντινά, ό,τι θες. Λοιπόν. Ξέρω, τα γνωστά, τα γνωστά. Έλα, εσύ εδώ, τα εγώ γνωστά. Εκεί. Δίπλα. Θα χρειαστούμε 4 φύλλα κρούστας. Ωραία. Εδώ συνεχίζει και σοτάρεται ο κιμάς με το κρεμμυδάκι. Mm-hmm. Και θα βάλουμε και ένα καρότο τριμμένο στον τρίφτη που τρίβεται το τυρί. Έχουμε πει ότι το καρότο με το κιμά, ειδικά με το κιμά το μοσχαρίσιο, πάει καταπληκτικά. Έρχεται και θα γλυκάνει ο κιμάς και επειδή σε όλους τους κιμάδες βάζουμε και σάλτσα ντομάτας και καμιά φορά, όπως είναι όξινη, μπορεί να είναι λίγο ξινό και βάζουμε ζάχαρη. Δεν θα βάζετε ζάχαρη, με το καροτάκι θα επιτύχετε ακριβώς τη γλυκύτητα που χρειάζεται. Θα βάλουμε λίγο αλάτι, λίγο πιπέρι, εδώ. Πώς τελείωσα, τα τελείωσα, Αντινά. Τελείωσα. Λίγο το αλάτι και λίγο, ξέρεις τι άλλο βάζουμε εδώ. Λίγο μπαχάρι. Πάπρικα μπαχάρι δεν βλέπω τριμμένο. Πάλι σήμερα. Δεν θα βάζω κάθε μέρα πάπρικα. Α, μην μου το χαλάς τώρα. Μην έχω διαφημίσει την εκπομπή ότι έχω τη γυναίκα πάπρικα εδώ πέρα. Βάζουμε σε όλα πάπρικα. Πώς δηλαδή, έχεις τρεις μέρες να βάζεις πάπρικα. Λες να προστατεύσω την εικόνα μου, ε. Μήπως έχεις πειρετό. Δεν έχω πειρετό. Τρεις μέρες χωρίς πάπρικα είναι πολύ μεγάλο διάστημα. Λοιπόν, εγώ θα στρώνω τα φύλλα και εσύ θα βάζεις λάδι. Ναι. Θα δουλεύουμε γρήγορα και συντονισμένα και συγχρονισμένα. Πότε θα τη μάθω τη δουλειά. Έλα, μωρέ. Βάζω και στο πλάι. Έμα, δεν βάζεις στο πλάι. Εντάξει. Αυτό σημαίνει ότι εμείς έχουμε πάρει μια μακρόστενη φόρμα. Αν δεν έχετε η κλασική φόρμα του κέικ, αν δεν έχετε στο σπίτι σας, θα πάρετε ή τις στρογγυλές, εκείνες τις μαμαδίστικες που κάνουμε το κέικ, ή ένα ταψάκι που να έχει, που να είναι λίγο βαθύ. Πώς είπες, μαμαδίστικες. Ναι, έτσι τις λέω. Γιατί? Γιατί έχεις μάθει από τη μαμά. Όλες οι μαμάδες δεν έχουν τέτοια φόρμα. Ναι, εννοείται. Ποιο παιδάκι έχει, ποιος έχει μεγαλώσει και να μην έχει φάει, ξέρεις, εκείνο το κέικ, το κλασικό με την τρύπα, στη μέση με τη μαργαρίνη. Έτσι. Ή ποιος δεν έχει φάει παντόφλα στο κεφάλι, ας πούμε. Είναι πάλι. Εγώ από τη μαμά μου δεν έχω φάει παντόφλα στο κεφάλι, πάντως. Έμορφα, έτσι, καμία κατά λάθος κι εσύ τώρα. Δεν όχι, έγινε. Όχι, αλλά όταν, ξέρεις, όταν δεν ήμασταν καλές, από μακριά, είμαστε τρεις εμείς. Και μας έκανε έτσι. Ναι. Αλλά και εμείς σούζα μετά. Τα αγόρια κιόλας την παρενοχλούν τη μαμά επίτηδες κιόλας. Γιατί ξέρεις, καταλαβαίνουν ότι δεν είναι χειροδύναμη. Και το κάνουν επίτηδες. Σόπα, βρε, τα αγόρια είναι πολύ γλυκά με τις μαμάδες. Επίτηδες, εγώ βλέπω τους δικούς μου τώρα. Λοιπόν, μαζεύουμε τα υπόλοιπα για να μην στεγνώσουν. Θα σου βάλω αυτό από εκεί. Και είμαστε έτοιμοι. Ωραία. Ένα στρώμα. Ο κιμάς συνεχίζεται να γίνεται. Δεν έχουμε εμείς καμία έννοια. Εγώ θα βάλω και την ντομάτα, γιατί τον έχω έτοιμο. Εδώ ο κιμάς θέλει ένα 20 λεπτάκι, έτσι. Έβαλα και την ντομάτα, βάζω και λίγο νερό, αφήνω τον κιμά αυτό να βράσει σιγά σιγά και θα χρησιμοποιήσω το έτοιμο που έχω ήδη φτιάξει. Ωραία. Βάζουμε το μισό τυρί, λίγο τυράκι Emmental ή Gouda ή Regatta, ό,τι έχετε, ένα τριμμένο κίτρινο τυράκι μέσα στα μακαρόνια. Είναι ζεστά τώρα. Είναι λίγο ζεστά, λίγο, ναι, γιατί πριν από λίγο τα έφτιαξα. Ωραία. Βάζουμε εδώ ένα στρώμα. Θα μου στρώσεις, θα βάλεις μία στρώση από το μακαρονάκι το κοφτό. Τόσο, ας πούμε, όχι πιο πολύ. Εντάξει, εγώ εν τω μεταξύ θα κάνω την κρέμα. Λοιπόν, ξέρετε μέχρι τώρα ότι ένα παστίτσιο έχει μια κρέμα μπεσαμέλ. Κάποια στιγμή θα σας δείξω μια μπεσαμέλ με ελαιόλαδο και γιαούρτι, που είναι πιο ελαφριά από την άλλη που ξέρετε. Σήμερα ξεχάστε την μπεσαμέλ, σήμερα θα κάνουμε μια πάρα πολύ απλή κρέμα που γίνεται με αυγά και μεγάλα ευαπορέ. Πάρα πολύ ελαφριά, αλλά πάρα πολύ γευστική. Και γιατί προσθέτουμε. Στα γαλλικά, αν επιτρέπετε, ήταν ένας κύριος ο Μπεσαμέλ. Α, ναι. Ήταν ένας άνθρωπος. Μπράβο. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος έκανε αυτή την σος και από τότε η σος αυτή πήρε το όνομά του. Ήταν Μεσχέ Μπεσαμέλ. Μεσχέ Μπεσαμέλ, ε. Ναι. Η λοιπόν, γυναίκα του πώς λέγεται. Του Μπεσαμέλ δεν είχα την τιμή. Μαντάμ Μπεσαμέλ είναι κάτι. Δεν παίρνει κατάληξη άλλη δηλαδή το. Όχι, όχι. Νόμιζα που στείλε το όνομα τη γυναίκα του και είπαμε ότι είμαι διαβασμένη, αλλά τόσο. Εντάξει, θα τη λέμε Κατρίνε εμεί, ξέρει για. Λοιπόν. Ναι, όπως θες, Θανάση μου. Παλιά, πολύ παλιά αυτός, δηλαδή, 200 χρόνια πριν. Ναι, βέβαια. Χτυπάμε το αυγό, προσθέτουμε, είπαμε, το γάλα το ευαπορέ και για να δώσουμε γεύση, ξέρεις, θα βάλουμε, Θανάση, θα βάλουμε μουστάρδα. Γιατί βάζεις ευαπορέ γάλα και δεν βάζεις φρέσκο? Γιατί το ευαπορέ είναι λίγο πιο πηχτό και μου δίνει τη σύσταση που θα μου δίνει η κρέμα γάλακτος, αλλά μου δίνει λιγότερα λιπαρά. Κοιτάξτε τώρα να δείτε. Λιγότερα λιπαρά έχει. Ναι, λιγότερα λιπαρά έχει. Η
μουστάρδα. Η μουστάρδα είναι ένα καρύκευμα που είναι και θεραπευτικό. Κάνει πολύ καλό στον οργανισμό η μουστάρδα. Ναι. Ο συναπόσπορος. Και είναι και αφροδισιακό. Δεν ξέρω αν το ξέρατε. Είναι αφροδισιακό. Αφροδισιακό, ναι. Γνωστό από την αρχαιότητα. Αλήθεια, λέει. Πρέπει να αρχίσουμε να τρώμε μουστάρδα. Σας τα έχω πει, σας τα έχω πει πόσες φορές θα το πω. Μας το είπες την άλλη φορά, δεν μας είπες ότι είναι αφροδισιακό. Κράτησε το καλύτερο. Ξέρεις, πολύ καλό γι' αυτό. Κάνει πάρα πολύ. Και εν τω μεταξύ έχει και κάποιες ουσίες που ενεργοποιούν κάποια ένζημα στον οργανισμό. Δεν ξέρω τώρα να το λέω καλά, μην θυμώσουν οι διατροφολόγοι και οι γιατροί. Τα οποία λέει είναι αντικαρκινικά. Αντιοξειδωτικά λογικά. Αντιοξειδωτικά ενδεχομένως, αλλά είναι αντικαρκινικά. Αλήθεια, οπότε έχουμε πάρα πολλούς λόγους να βάλουμε τη μουστάρδα στην καθημερινή μας διατροφή. Και δηλαδή πέρα από το λόγο το ότι είναι ένα άρτημα, ένα καρύκευμα που δίνει γεύση. Υπάρχουν και λόγοι υγείας που πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε. Σε τι φάση είσαι εδώ, Θανάση μου, έχεις βάλει μια στρώση. Την έχω κάνει τη δουλειά μου εγώ με το παραπάνω. Ωραία. Λοιπόν, δεύτερη στρώση. Δεύτερη στρώση. Θα βάλουμε κιμά. Έτσι. Το βλέπεις τι ωραία που γίνεται. Πολύ ωραία. Έχει πράσιο κιμά στο 20 λεπτάκι που σας έλεγα. Αυτά θέλω να μου τα σημειώνετε, να κρατάτε σημειώσεις. Ούτως ή άλλως όμως αυτή είναι η δύναμη της εικόνας, ότι αν βλέπετε μια συνταγή. Μετά είναι πολύ πιο εύκολο να τη συγκρατήσετε και να την ξανακάνετε, γιατί έχετε και την εικόνα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Αντί να τώρα, άμα βλέπει άλλο σε ένα, πού να τη θυμάται τη συνταγή. Γιατί Θανάση το λες αυτό. Με αυτό το χαμόγελο Sharon Stone, πού να ξεχάσει τώρα, πού να θυμάται τη συνταγή. Έλα. Θα βάζετε ενδιάμεσα ότι καταφέρνει και τη θυμάται είναι η απόλυτη επιτυχία δηλαδή. Και ενδιαφέρεται και του αρέσει η συνταγή. Έλα, και τι ωραία που μαγειρεύει κτλ. Έλα, βάλει λίγο μακαρονάκι. Κοίταξε να δει, εγώ λέω τόσο ωραία λόγια να παίζει. Πολύ ωραία λόγια λες, αλλά ξέρεις. Τόσο ωραία πράγματα που λέω για αυτήν. Θανάση μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλά εδώ ο πρωταγωνιστής είναι το παστίτσιο. Βάλε, βάλε. Δες βοήθεια. Κάτσε πάνω. Θα σου δώσω μεγάλο κουτάλι. Τι ωραία λόγια που λες. Να σου δώσω. Έτσι. Έτσι. Εδώ θα στρώσετε. Άσε με να κλάψω τον πόνο μου εδώ πέρα μόνος μου κι εσύ. Δεν θέλω να μου στεναχωριέσαι. Είναι δυνατόν να σου λέω τόσο ωραία πράγματα. Δεν θέλω να μου στεναχωριέσαι. Εγώ δεν σου μαγειρεύω. Θα μου λες για το παστίτσιο ότι είναι. Εγώ δεν σου μαγειρεύω. Είπαμε πρωταγωνιστής, ναι. Αλλά και η μαγείρισα είναι. Εντάξει, άλλο πράγμα τώρα. Τι να σου κάνει, μωρή, μαγείρισα. Άλλο πράγμα η μαγείρισα τώρα. Λοιπόν, και ο κιμάς, εδώ. Ναι. Όπως κάτι να κάνουμε λίγο πιο γρήγορα. Ωραία. Στρώνουμε τον κιμά, ωραία. Μακαρόνι δεν βάζουμε. Όχι, δεν βάλουμε άλλο μακαρόνι. Είμαστε έτοιμοι. Ήρθε η ώρα, άμα δοκιμάσεις αυτό το παστίτσιο, Θανάση, θα ξεχάσεις ό,τι ήξερες μέχρι τώρα για το παστίτσιο. Βάζετε πάνω την κρέμα. Εδώ. Κάτσε να κάνουμε λίγο πιο. Πω, ομορφιές. Ε? Ομορφιές. Ομορφιές, λέω. Κόβουμε εδώ το φύλλο. Ρε, ομορφιές. Αυτό. Τι θα το φύλλο, δεν το πετάτε, θα το κρατήσετε, θα το βάλετε σε πλαστική μεμβράνη. Θυμάστε που δείξαμε την τεμπελόπιτα. Ναι. Θυμάστε τι κάναμε, που τα κόβαμε όλα και τα βάζαμε. Ευκαιρία να κάνετε μια τέτοια πιτούλα. Δεν θέλω να πετάτε τίποτα στην κουζίνα σας. Τίποτα δεν πετάμε. Δεν πρέπει. Πρέπει να σεβόμαστε πάρα πολύ το φαγητό, τα υλικά. Τέτοια φαγητά που φτιάξετε δεν να πετάει τίποτα, όλα σας το πάει. Βάλτε το στόμα αυτό, να το κρατήσουμε εμείς μετά να κάνουμε. Το βάλω εγώ στο ψυγείο. Θανάση μου, ξέρεις τι θέλω από να σένα. Μπορεί να τα βάλω εγώ στο ψυγείο, μα αφήνεις. Εσύ. Δεν το έκανα εγώ. Όχι, θα μια δουλίτσα. Θα κάνεις εδώ με λάδι γύρω-γύρω. Θα λαδώσουμε αυτά. Έλα αυτή τη δουλειά που με βάζει και κάνω δηλαδή. Ο κιμάς μας σε λίγο θα είναι έτοιμος. Βλέπετε εδώ πέρα. Έτσι θα έχετε την ευκαιρία να βλέπετε μέχρι το τέλος τη συνταγή. Γι' αυτό προσπαθούμε όσο γίνεται να έχουμε προχωρήσει σε κάποια στάδια, αλλά να μην χάνετε πραγματικά το στάδιο όπως πρέπει, ώστε να σας βοηθήσει να έχετε ολοκληρωμένη τη συνταγή. Τώρα, το κρατάτε εδώ προς τα μέσα λίγο, για να γίνει και όμορφο. Βάλε και λαδάκι από πάνω. Ομορφιές! Ο φούρνος στους 180 ή στους 200, ανάλογα τι φούρνο έχετε, κατά πόσο είναι δυνατός. Γιατί τώρα θα μου πείτε, αφού είναι 180, μπορεί να είναι ο ένας άλλος πιο δυνατός. Έχει να κάνει και λίγο με το πόσο αερόθερμος είναι και πώς το χειρίζεστε, το πάνω-κάτω. Εγώ δηλαδή στο σπίτι, ας πούμε που έχω ένα φούρνο που νομίζω ότι μοιάζει με τους δικούς σας, στους 180 ψήνω αυτό το παστιτσάκι για 55 λεπτά, 50 με 55 και γίνεται ωραίο. Ψήνεται στα τυχώματα, στον πυθμένα και παίρνει και πολύ ωραίο χρώμα. Λοιπόν, αυτό στο φούρνο. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Το ταψάει σαν γλάστρα εν τω μεταξύ. Ναι. Μπορείς δηλαδή κάποια στιγμή που θα το βαρεθείς να βάλεις και δύο βασιλικούς μέσα και να το έχεις στο περβάλι. Να μωρέ, και εγώ έλεγα τι θα πει τώρα. Έλα, γιατί, εσύ πας εκεί. Έχεις εκνευριστεί τώρα με την κουζίνα. Να ξέρω, έχεις εκνευριστεί με το ψυγείο. Όχι.
Δεν σηκώνει ούτε ένα αστείο, δηλαδή. Δεν κατάλαβα. Αυτό το ψυγείο δεν μου πολύ άρεσε. Εντάξει, δεν χρειάζεται να το δείξει. Δεν ξέρω. Είμαστε στην τηλεόραση. Το ξεχνάω. Αυτό είναι το έτοιμο. Το έχουμε αναποδογυρίσει. Αναποδογυρίζεται πάρα πολύ εύκολα. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Και μπορείτε να το σερβίρετε έτσι όπως είναι στο τραπέζι και να το κόψετε κομμάτια. Έχω και τα γάντια. Έχω αυτό εδώ. Τι είναι αυτό? Αυτό σας το έβγαλα για να το δείτε. Είναι μια σχάρα, την οποία θα πρέπει να την έχετε. Είναι πολύ καλό όταν έχετε ζύμες, όταν έχετε δηλαδή τάρτες ή τέτοια παστιτσάκια με την κρούστα από κάτω με το φύλλο. Θα το βγάζετε, θα το βάζετε να στεγνώνει για να μην νοτίζει. Θα έχετε παρατηρήσει πολλές φορές που φτιάχνετε πίτες και το κάτω μέρος έχετε και ναι, μουλιάζει. Ναι, και επειδή το αφήνετε και κρυώνει μέσα στη φόρμα του, θα πρέπει να το βγάζετε, να το βάζετε σε μια σχαρίτσα. Άμα δεν έχετε αυτή, θα παίρνετε τη σχαρίτσα που έχει ο φούρνος σας, ώστε να παίρνει αέρα, να αερίζεται. Ωραία, ωραία, ωραία ιδέα κι αυτή. Λοιπόν. Α, παίρνεις και αυτή. Ναι, αυτό ναι, είπα, ναι. Ξέρεις, για να έχει... Καλά, Περίμενε, να κάνουμε λίγο χώρο εδώ. Δεν θα δοκιμάσω την Ντίνα σήμερα. Το ήξερα ότι κάπως έχω θα με εκδικηθείς. Έχω παρεξηγηθεί μαζί σου, το ήξερα να το ότι ξέρεις. Κάπως θα με εκδικηθείς. Έχω στεναχωρηθεί πάρα πολύ. Τι πάρα να κάνω, πολύ, εγώ τι να κάνω, τι να κάνω. Δεν, τι δεν να κάνω, τι να κάνω. Θα να κόψω ένα κομμάτι, να σερβίρω. Α, έλα, πάρτε. Εγώ τι να κάνω, τι μπορώ να κάνω. Κοίταξε, δεν μπορώ να αντισταθώ, πραγματικά δεν μπορώ να αντισταθώ, πρέπει να φάω. Αλλά... Όχι, δεν θέλω να λες πρέπει. Θέλω, θα λες. Θέλω. Θέλω, θέλω να φάω. Ναι. Αυτό λέω κι εγώ. Δεν ναι. μπορώ να... Εδώ σου λέω δεν μπορώ να αντισταθώ. Ναι, ναι. Και... Αλλά θα σε έχω τιμωρία. Μετά τις διαφημίσεις έχω τιμωρία. Καλά, μετά τις διαφημίσεις. Πού είναι το τέτοιο, ρε παιδιά. Α, δεν έχουμε διαφημίσεις τώρα. Δεν το ξέρω, δεν έχουμε. Να φάμε, πώς θα φάμε. Φέρε το και πιρούνι. Έλα, Μαρθανάς, μη στρελάνει, λέω ό,τι θέλω. Άσε με, άσε με, είμαι πολύ στεναχωρημένος. Σε βλέπω. Να σου πω, δεν μπορώ να φάω. Εγώ θα έπρεπε λίγο. Να ήμουν όμως, να ξέρεις. Γιατί μόνο να είσαι στην Θες να ρωτήσουμε τους φίλους. Για πες. Ήταν καλό αυτό που μου έκανε σήμερα ο Θανάσης. Παιδί μου, αυτός το έκανε απέναντι. Εγώ το έκανα. Μην κοιτάς που κρύβεται πίσω από την κάμερα, είναι δυνατόν. Αφού έχεις ο συνωμότες εδώ μέσα. Ε, βέβαια, τι, εγώ τι κάνω. Κάτσε να το κόψω, ρε παιδί. Α, το ρε παιδί, μια χαρά είναι έτσι. Θα το φάω, έτσι το τρώω το παστίτσιο. Εγώ ξέρω τι κάνω το παστίτσιο. Το γυρίζω ανάποδα. Το κόβω ανάποδα και να είναι, ξέρεις, να είναι. Κάνε ό,τι θες. Μακαρόνι από πάνω. Κάνε ό,τι θες. Τώρα θα. Δηλαδή, κάτσε τώρα. Θα συζητήσουμε και πώς θα φάμε. Καλά. Κάνε ό,τι θες, Θανάση. Εγώ κάτσε να βάλω εδώ πέρα και λίγο από το μπαχάρι. Μπράβο, μπράβο. Μια σαλάτα πράσινη με αυτό. Δεν σας λέω τίποτα. Τι σαλάτα πράσινη λέω τώρα εγώ. Εδώ κάνουμε μπατζάρο σαλάτα μετά. Πάει τέλεια με το παστιτσάκι. Είδες που λες για μένα μετά. Λέω κι εγώ. Τα λέω εγώ, μετά. Έλα, Θανάση, μη μου θυμώνεις. Λοιπόν, εγώ λέω να δώσουμε. Το γυρίσαμε. Τι να δώσουμε, μωρέ, περίμενε. Τι πρέπει να κάνουμε τώρα. Αφού με ρωτάνε πώς μου φάνηκε. Καλά. Πώς μου, εγώ λέω να δώσουμε, δηλαδή. Τι κατάσταση είναι αυτή που επικράτει. Αναρχία, Θανάση. Το έχουμε κάνει American Bar. Αναρχία, Θανάση. Να σου πω, πρέπει να φας όλο το παστίτσιο για να μας πεις πώς φάνηκε. Ωραία, ήμαρτον. Να φανταστείτε, τις έχω αλλάξει μπαταρίες από χθες. Πού να τις βάλω και καινούργιες. Τι είναι αυτό, καλέ. Πρέπει να δούμε τα υλικά για την παζεροσαλάτα, ρε Θανάση. Έπρεπε, μην αγχώνεσαι, ρε. Εγώ είμαι εδώ για να μαγειρεύω, ρε Θανάση. Αφού τρώμε αυτή τη στιγμή, είναι δυνατόν. Άντε. Τρώμε. Τα υλικά, τα υλικά. Δεν πρέπει να πω πώς μου φάνηκε. Ξέρεις τι σκέφτομαι, Ντίνα. Τι σκέφτεσαι, Θανάση. Ούτε εγώ ξέρω τι σκέφτομαι, Ντίνα. Το μυαλό μου είναι στα παντζάρια, Ντίνα. Παντζάρια, παντζάρια, Θανάση. Και στο παστίτσιο που έφαγα και στη σαλάτα που θα φάω. Και σε αυτό το γλυκό μπανάνα που είδα μέσα και έχω πάθει σοκ. Έτσι. Έτσι θέλω, Θανάση. Τώρα κόλλησε το μάτι που να ανοίξω το άλλο.
Λοιπόν, μπατζαρα σαλάτα σας υποσχεθήκαμε, αλλά με μπατζάρια στο φούρνο. Λοιπόν, πάμε για τα πακετάκια. Πώς θα ετοιμάσετε τα μπατζάρια να τα ψήσετε στο φούρνο? Τι πακετάκια? Θα δεις. Αλουμινόχαρτο κάτω. Πουγιά, πουγιά δηλαδή. Σαν πουγιά, θα λέγα. Σαν πουγιά, ε. Πουγιά, ωραία, έχει την Batman, ξέρεις. Που έχει? Την Batman. Την πουγιά με τι? Την εγγλικά. Α, μπράβο. Αφιστούμε φιλιά στο φίλο του Χριστόδουλου εκεί στην Batman, ξέρεις ποιος είναι. Φιλιά, φιλιά. Πολλά φιλιά. Λοιπόν, αλουμινόχαρτο. Αντικολλητικό χαρτί κουζίνας. Εδώ έχουμε τα μπατζάρια, τα έχουμε καθαρίσει. Θα καθαρίσετε τα μπατζαράκια. Ναι. Θα πάρετε ένα μαχαιράκι ή θα τα κόψετε. Κράτα λίγο, Θανάση μου. Ωραία. Επιτέλους, ζήτησε βοήθεια. ή θα τα κόψετε έτσι. Ζήτησε βοήθεια. Ζήτησε βοήθεια. Και μέσα εδώ στις, που θα το χαράξετε, θα βάλετε λίγο σκορδάκι. Γιατί δεν παίρνουμε το εργαλείο το άλλο που κάνουμε τρύπες στο τέτοιο? Ποιο, πού θα κάνω τρύπες? Και για να κάνετε τη ζωή σας πιο εύκολη. Θα το τα άλλο, κόψετε το άλλο, έτσι. Το άλλο. Πού είναι το εργαλείο? Και αυτό βάλετε... κατάλαβες, που κάνουμε το... Ποιο, το μήλο που βγάζουμε? Που κάναμε, το μήλο, ναι. Α, για να βγάλουμε. Μα δεν θέλουμε, θέλουμε να το χρησιμοποιήσουμε όλο. Απλά θέλουμε να βάλουμε το σκόρδο μέσα. Μπορεί να το κόψετε στη μέση και να βάλετε το σκόρδο. Α, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, θυμάρι, ρίγανη, αλάτι, πιπέρι και λίγο λάδι. Καλύτερα όταν καθαρίζετε μπατζάρια και όλα αυτά, χρησιμοποιείτε λίγο τα γάτια σας γιατί βγάζει χρώμα. Ναι, βέβαια, και δεν φεύγει τίποτα. Να και στα δόντια είναι πολύ. Ξέρετε, όταν τρώνε μπατζάρι, μετά πρέπει να πλένετε δόντια απευθείας γιατί έχει τόση χρωστική και βάφονται τα δόντια πολύ γρήγορα. Ναι, ναι, κάνετε λοιπόν ένα πακετάκι πρώτα. Θυμάστε έτσι, δύο λεπτά πάλι να τα ξαναδείτε. Ρίγανη, θυμάρι, σκορδάκι, ελαιόλαδο, κλείνω. Τα έχω καθαρίσει τα μπατζάρια, τις ρίζες. Αυτό δεν σημαίνει ότι το φύλλωμα και τα πάνω τα πετάω. Θα σας πω μετά τι θα τα κάνω. Α, ωραία. Το κλείνετε φυλαδόκολλα. Το κλείνετε μετά στο αλουμινόχαρτο, έτσι ώστε να κάνετε ένα ωραίο πακετάκι και αυτά να ψηθούν εδώ μέσα στο πακετάκι. Τέλεια. Δίπλα έχετε μια λαμαρίνα. Κατά αυτόν τον τρόπο θα φτιάξετε πολλά πακετάκια με 3-4 μπατζάρια το κάθε πακετάκι μέσα. Έχετε προθερμάνει το φούρνο στους 180, στους 200, θέλει δυνατή θερμοκρασία, καλύτερα στους 200 να δουλέψετε και θα υπολογίσετε 45-50 λεπτά να μαλακώσει και να ψηθεί το μπατζάρι και να κρατήσει και την υγρασία του και να κρατήσει και όλα τα θρεπτικά συστατικά. Γιατί όταν τα βράζουμε όλα πάνε μέσα στο νερό. Με αυτόν τον τρόπο έχετε μπατζάρια πάρα πολύ νόστιμα και τα οποία κρατάνε όλα τα θρεπτικά συστατικά που είναι πάρα πολύ σημαντικά. Το μπατζάρι είναι μια καταπληκτική τροφή. Λοιπόν, εγώ συνεχίζω να κάνω και τα άλλα. Δεν μιλάς. Εγώ διαμαρτύρομαι. Τι, η διαμαρτυρία? Σιωπηρά. Διαμαρτύρομαι σιωπηρά. Αυτό τι σημαίνει? Ότι... Δεν σημαίνει τίποτα, Ντίνα. Ντίνα. Ναι. Θα σου κάνουμε λίγο σαπουνόπερα. Τι θες μου, Θανάση? Ντίνα. Έλα, βρε Θανάση. Δεν έπρεπε, Ντίνα. Τι σου έκανας? Όπου έχουν σταματήσει στο ίδιο σημείο. Ντίνα, ξαναλέει Ντίνα, δεν έπρεπε. Πες εσύ, δεν έπρεπε. Δεν έπρεπε, Θανάση. Όχι, όχι, πες εσύ, τι, σου, τι σου έκανα. Α, ναι, τι σου έκανα, Θανάση. Δεν έπρεπε, Ντίνα. Ναι, ναι. Συνεχίζεις να λες. Μα τι σου έκανα, αγάπη μου, πες μου, που λένε τα ζευγάρια στις απολύτες. Εγώ πόσες φορές πρέπει να το πω αυτό. Με αυτό σου λέω, δεν πρέπει να περάσει ένα τετράλεπτο εκεί πέρα. Πες τα μου σιγά σιγά, μωρέ Θανάση, μαγειρεύω, θα έχω το νου μου σε αυτά που μου λες τώρα. Πες τα μου σιγά σιγά. Καλά ρε παιδί μου, εσύ δεν μιλάς με κανέναν να μαγειρεύεις. Τι πράγμα είναι αυτό? Τόσες κουβέντες έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Τι σε έχει πιάσει σήμερα, μπορείς να μου πεις? Λοιπόν, πάμε. Ό,τι θες. Να πω ό,τι θες, παιδί μου. Α, ωραία, ξαναπες εσύ. Θανάση. Τι έγινε, αγάπη μου, γιατί δεν μου μιλάς? Τι να πω, Θανάση. Ναι, Θανάση. Τι να πω, μωρέ, Θανάση. Αυτό που σου είπα, τι έγινε, αγάπη μου. Τι έγινε, αγάπη μου. Γιατί δεν μου. Μα καταλαβαίνεις τι λέμε. Τι έγινε, αγάπη μου, γιατί δεν μου μιλάς? Πες το ολόκληρο. Να σου πω, οι μπατζάρια θα φτιάχνω. Μια χαρά, μα κατάλαβε ο κόσμος πώς θα φτιάξει τα μπατζάρια. Παίρνει 4-3 μπατζαράκια, τα κόβει, βάζει μέσα δυόσμο, άνηθο. Όχι, δυόσμο, παιδί. Με συγχωρείς, ρίγανη. Τιμάρι και ρίγανη. Τιμάρι, αλάτι, πιπέρι και σκορδάκι. Θα κάνει τέτοιο. Και λάδι, και λάδι. Και τα κάνει πουγκιά. Ωραία. Και τα βάζουμε να ψηθούν. Και όση ώρα αυτά ψήνονται. Εσύ. Ωραία, παιδί μου, τι τρέλα είναι αυτή, ρε. Λοιπόν, διαφημιστικό διάλειμμα. Εγώ θέλω να πω κάτι στο Θανάση. Τι μίγα την έχει τσιμπήσει, ρε. Τι πράγμα είναι αυτό, να τρελαθούμε. Πε εσύ, τι έπαθε, αγάπη μου. Τι έπαθε, αγάπη μου. Δεν μπορώ, Ντίνα, θα στα πω μετά τη διαφημίση.
Το κάνω σε thriller, Michael Jackson. Βλέπω, Θανάση, βλέπω. Τι ρούμπα, σάμπα, τι είναι αυτό. Σάμπα, τι είναι. Ξέρω. Σάμπα. Λοιπόν, επιστρέψαμε φίλες και φίλοι εδώ πέρα στο ωραίο μας πλατό. Όπως καταλαβαίνετε, με την αγαπημένη μας Δίνα, είδατε πριν έφτιαχνε τα πουγκάκια αυτά. Τα πουγκάκια, καλά δεν τα λέμε. Ναι, καλά δεν τα λέμε. Ωραία, σαν πακετάκι μικρό. Έβαζε μέσα τα πατζαράκια τη, έβαζε το θυμάρι, τη ρίγανη, το λάδι και τα κρεμμυδάκια. Τα σκορδάκια, με συγχωρείτε, κάνουν και πολύ καλό στην καρδιά. Και επιστρέψαμε φυσικά για να μας εξηγήσει τι θα κάνουμε περαιτέρω. Καλά, καλά. Λοιπόν, βάλαμε τα πακετάκια που ετοιμάσαμε, είπαμε, στις θερμοκρασίες, σε υψηλή θερμοκρασία για 45 λεπτά, έτσι ώστε να ψηθούν. Εμείς τα είχαμε έτοιμα. Είναι έτοιμα τώρα τα πουγκάκια για να φτιάξουμε τη σαλάτα. Και είπαμε ότι από τη στιγμή που θα τα ψήνουμε, είναι πολύ καλύτερα από όταν τα βράζουμε, γιατί κρατάνε και τα ζουμάκια τους και όλα τα θρεπτικά συστατικά. Τα ανοίγετε κατά αυτόν τον τρόπο, έτσι, εδώ. Θα πάρουμε ένα πιρούνι. Ωραία, θα βάζουμε ωραία. Σε μια πιατέλα. Δεις τι ωραία που είναι αυτά. Θα βάζουμε τώρα. Βλέπεις. Μην ακουμπήσεις τα λουμινόχαρτα μόνο. Έχουν κρατήσει και τα ζουμάκια. Θα το ρίξω αυτό το ζουμάκι μέσα. Με τι ανατριχιάζεις. Με το πιρούνι και το λουμινόχαρτο. Ανατριχιάζω, Θανάση, παιδιά. Επίτηδες το κάνω, να ξέρετε. Τόσο κακιά η μαγείρισα, ρε παιδιά. Όχι, ρε παιδιά, ποια κακιά. Η καλύτερη μαγείρισα όλου του πλανήτη. Τίνα Νικολάου, κυρίες και κύριοι, εδώ πέρα. Καλά, κρύβε, κρύβε, λέγε. Κάθε μέρα 10 και 4 με 11 και 4. Μην ξανοίγεσαι. Όχι, ισχύει. Ισχύει. Έτσι, ως έχει, θα τα κόψετε σε μεγάλα κομμάτια. Ναι, 2 ή 3 κομμάτια. Κοιτάξτε να δείτε τι έχουν ζαχαρώσει, έχουν κρατήσει όλα τα ζάχαρα και τα μέλια τους μέσα, είναι ό,τι πρέπει. Να ανοίξω και το άλλο το πακετάκι, γιατί θέλω να σας την κάνω ωραία όλη την πιατέλα τη σαλάτα, όπως πρέπει. Και προσοχή, τα ζουμάκια που έχει μέσα, τα θέλουμε αυτά τα ζουμάκια, τα κρατάμε. Αυτά είναι πολύ σημαντικά, είναι όλα τα θρεπτικά στοιχεία. Ωραία, ωραία είναι, Δίνα. Πρέπει να είναι πολύ μαλακά. Είναι πάρα πολύ ωραία, θα δοκιμάσεις. Γιατί τώρα έχουν πιάσει και από το... Θα βάλετε εδώ τα μπατζαράκια στην άκρη και πάμε να ετοιμάσουμε και τι θες, πες το μου. Δώσ' μου ένα, δώσ' μου ένα. Ένα τεμάχιο. Αυτό έτσι. Σου κάνω κι εγώ έτσι μια τέτοια. Έλα να συμφιλειωθούμε, άντε να συμφιλειωθούμε. Δεν έχουμε μαλώσει, Θανάση. Έχουμε μαλώσει, έχουμε μαλώσει. Όχι, μη λες τέτοια. Καλά, έτσι λέω και εσύ, μην είσαι κοροϊδό. Σιγά, πάμε να κάνουμε το γιαούρτι που θα συνοδεύσει τα μπατζάρια. Λοιπόν, θα βάλετε. Όπω νοστιμιά. Δες τι ωραία που είναι. Πολύ ωραίο. Και θα σας πω και 2-3 κολπάκια. Να. Σήμερα δεν βάζω τα υλικά αυτά, αλλά αν θέλετε να προχωρήσετε λίγο στη μπάτζαρο σαλάτα, θα σας πω τι θα κάνετε. Πάμε για τη σάλτσα γιαουρτιού, γιαούρτι στραγγιστό, λίγο μέλι, ναι, μέλι, έτσι, όχι πολύ, κανένα κουταλάκι, εδώ, λίγο μιλόξιδο. Θέλω να αρχίσετε λίγο να προμηθεύεστε, εκτός από το ξύδι που έχετε πάντα στο σπίτι, να πάρετε ένα βαλσαμικό, να πάρετε μιλόξιδο. Το μιλόξιδο ταιριάζει πάρα πολύ ωραία σε πάρα πολλές γεύσεις και ωραίες, κάνει πολύ ωραίες σαλάτες. Θα ωραίο και το μιλόξιδο. Λίγη ρίγανη. Η ρίγανη, να ξέρετε, αγαπάει πολύ τα μπατζάρια. Πάρα πολύ. Και εγώ αγαπάει η Δίνα. Μερσί. Και εγώ αγαπάει η Δίνα. Τι έκανες, μωρέ, τι ωραίο είναι αυτό που έκανες. Ναι. Τώρα έλειωσα. Μου άρεσε και εμένα το μενταγιόν της Παπαρίγας, το debate. Και σου έφτιαξα το ίδιο, κατάλαβες. Δεν δανάζει. Σας έλεγα λοιπόν ότι αν θέλετε λίγο να προχωρήσετε αυτή τη σάλτσα γιαουρτιού, μπορείτε να βάλετε ξύσμα πορτοκαλιού και γύρω στα μπατζαράκια πορτοκάλι. Πορτοκάλι αγαπάει μπατζάρι. Μην το ξεχνάτε. Ναι. Σας πω γιατί ειδικά στα μπατζάρια έχω κάνει. Μεταπτυχιακό. Θανάση αγαπάει Ντίνα. Και πορτοκάλι αγαπάει. Το ξέρεις το ανέκδοτο που λέει κόψη. Όχι κόψη. Τι, για πες. Καλά, δεν μπορώ να σου πω, είναι λίγο. Μα αρχίζεις μετά, λέει δεν μπορώ να πω. Δεν μπορώ λέει να κόψη, πω. Όχι κόψη. Μαραθεί και πέσει μόνο του. Λοιπόν. Δεν δανάζει μου. Okay, είναι ωραίο, είναι ωραίο. Έλα λίγο πιπεράκι. Με κορυδεύουν όλοι από πάνω για τα ανέκδοτα, αλλά δεν πειράζει. Δεν τους κάνω. Και τώρα. Έχετε λίγο βαλσαμικό ξύδι, θα το βάλετε στα μπατζάρια, να μην αλλάξει το χρώμα από το γιαουρτάκι, έτσι. Πολύ ωραίο το μιλόξιδο, Θα βάλουμε λίγο λαδάκι. Πώς το λένε, ελαιόλαδο. Γιαουρτάκι, είναι πολύ ωραίο. Εν τω μεταξύ, αυτή η σάλτσα γιαουρτιού που σας έδειξα που πάει ωραία με τα μπατζάρια, πάει πάρα πολύ ωραία, μπορείτε να την κάνετε και με κάποια μπιφτέκια ή μπορείτε και σε μια σαλάτα, πράσινη σαλάτα, να είναι αυτό το dressing. Θα βάλετε λίγο πιο πολύ λαδάκι εκεί. Σήμερα δεν βάλαμε γιατί βλέπετε ότι βάζω στα μπατζάρια. Είπαμε, αν θέλετε, μπορείτε να προσθέσετε πορτοκάλι, γιατί ταιριάζει πάρα πολύ ωραία με τα μπατζάρια.
Οπωσδήποτε θα βάλετε ρίγανη, ρίγανη και θυμάρι. Ταιριάζει πολύ όμορφα. Και... Τέλεια, τέλεια. Μόνο για τη σως, για το γιαούρτι, συγχωρείς Ντίνα, μόνο για το γιαούρτι. Πρέπει... Φτιάξτε το. Πρέπει μόνο για το γιαούρτι, δεν σημαίνει τίποτα άλλο. Το μπατζάρι με το γιαούρτι μαζί. Εξαιρετικό το λοιπόν, dressing. Άντε να βάλουμε και λίγο καριδάκι. Βάλε και λίγο καριδάκι. Και έχουμε μια μπατζάρο σαλάτα. Με καρύ, το καρύδι είναι προαιρετικό. Ξέρω ότι μερικοί δεν αγαπάτε μούρια, πολύ τους ξηρούς καρπούς να τα συνδυάζετε με λαχανικά, με σαλάτες και αυτά. Εγώ σας το συστήνω γιατί θεωρώ ότι πάει πάρα πολύ ωραία. Και εμένα μου αρέσει. Να σου πω την αλήθεια. Νομίζω ότι πρέπει να τους βάλουμε τους ξηρούς καρπούς στη διατροφή ναι. μας. Λίγους βέβαια, γιατί μεγάλη ποσότητα παχαίνει. Αλλά είναι υγιεινότατη είναι... που τα αφήσουμε εδώ πέρα. Θα σου δώσω ένα πιρουνάκι να δοκιμάσεις. Θέλω να πάρεις και μπατζάρι και σάλτσα γιαουρτιού. Ντίνα μου, μην αγχώνεσαι καθόλου γι' αυτό. Δεν έχω άγχος. Απλά καθόλου. Σου κάνω ρε παιδί μου, σου λέω πώς πρέπει να. Έτσι πρέπει, βέβαια. Να, ναι. Δεν πήρες γιαούρτι σάλτσα. Για να μην χαλάσω. Ένα-ένα. Να μην χαλάσουμε και το πιάτο. Εντάξει. Α, καλά. Κάμε, με καλά. Λοιπόν, ο Θανάσης, όπως βλέπετε, δοκιμάζει την μπάτζαρο σαλάτα με το γιαούρτι. Και εμείς πάμε τώρα να δούμε τα υλικά. Γλύκισμα, Ντίνα, γλύκισμα. Φοβερή κόντρα, το παντζάρι που είναι γλυκό, γλυκό το παντζάρι, ναι. με το άλλο που είναι λίγο όξινο και βγάζουμε και λίγο από το μέλι και το βαλσαμικό το ξύδι. Μιλάμε για φοβερό ναι. μεζέ τώρα, χωρίς πλάκα. Τι λέγαμε. Πάμε στα γλυκά, λέγαμε. Έλα, πάμε και ένα γλυκό, ρε, Ντίνα. Πάμε λοιπόν να δούμε τα υλικά. Για το γλυκάκι του πεντάλεπτου που σας λέγαμε. Ούτε πεντάλεπτο, παιδιά. Τσάκα τσάκα. Τσάκα τσάκα. Από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, Ντίνα, αγαπημένη, η πατζαροσαλάτα πριν, που άσχετο τώρα, είναι και στο βιβλίο. Ναι. Είναι και το, και το γλυκό. Η κουζίνα της μαμάς μου. Κουζίνα της μαμάς. Κουζίνα της μαμάς. Είναι και το γλυκό, αυτό όχι, θα φτιάξουμε τώρα. Αυτό δεν είναι. Ωραία. Αυτό είναι μόνο για εδώ. Είναι μόνο για μένα. Φράκτορες. Είναι μόνο για μένα. Μόνο για το Θανάση. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αγαπημένοι μας, όπως είδατε, έχουμε εδώ πέρα κουβερτούρα, μπισκοτάκι τριμμένο. Τι είναι αυτό? Σοκολάτα σοκολατίτσα και αυτή. Αυτό τι είναι το γιαουρτάκι, γιαουρτάκι το άλλο. Ζαχαρούχο γάλα. Και φυσικά, Ντίνα μπανάνα. Λοιπόν, σου έχω δείξει πώς την κόβω την μπανάνα, μπαμπαμ. Για να το δω, να το δω και αυτό. Καινούργια συστήματα είναι αυτά. Λοιπόν, γιατί όλα είπαμε είναι στο μπαμπαμ. Αυτή η ιστορία είναι πώς τη θες? Ένα γλυκάκι πατκιούτι, σαν γρήγορα. Τι θες, sliced, δηλαδή φετούλες. Ναι. Κοίταξε να δεις πόσο εύκολα την κόβεις. Κάνεις αυτό, κάνεις αυτό. Λέμε τώρα. Φαινόταν πολύ πιο εύκολο, δεν είναι τόσο εύκολο. Λοιπόν, εντάξει, άστο, θα το κάνουμε κανονικά. Να την καθαρίσουμε. Καθαρίζουμε την μπανάνα. Θες να δουλεύεις εδώ, μπορείς να δουλέψεις εδώ πάνω σε αυτό. Ό,τι πεις. Θα το κόψεις σε μικρά φετάκια. Καθαρίζουμε την μπανάνα. Ναι, συγγνώμη, πάρε εσύ αυτό, θα πάρω το δικό μου. Κόβουμε μικρά κομματάκια. Μπράβο, και για να μην μαυρίσει. Ωραία. Κάτσε, ρε, Θανάση. Μπορείς να βάλεις λίγο λεμονάκι. Πολύ. Μία ιδέα, ε. Ναι. Πάμε τώρα να κάνουμε το γλυκάκι αυτό που σας έχουμε υποσχεθεί, το γρήγορο, το εύκολο και το τόσο νόστιμο. Πολύ ωραία. Γιαουρτάκι, στραγγιστό. Mm-hmm. Γιατί είναι κάποιες στιγμές που θέλετε, ρε παιδί μου, να φάτε ένα γλυκό και δεν έχετε τίποτα στο ψυγείο, ούτε έχετε διάθεση τώρα να καθίσετε να φτιάχνετε, ούτε να βγείτε έξω να αγοράσετε. Αλλά ένα γιαουρτάκι στο ψυγείο το έχετε όλοι. Ζαχαρούχο γάλα το έχετε, ξέρετε, αυτό που μεγαλώσαμε όλοι μας. Αχ, είναι αυτό ένας μεζές. Θα προσθέσετε αυτό... λίγο ζαχαρούχο γάλα στο γιαούρτι. Αυτό το ζαχαρούχο. Θα έχετε ένα πορτοκαλάκι, θα στύψετε και θα βάλετε λίγο χυμό από πορτοκάλι. Θα ενώσετε το γιαούρτι, το ζαχαρούχο γάλα και το χυμό από πορτοκάλι, έτσι ώστε να σας κάνουν μία κρέμα, να τα ανακατέψετε καλά. Ναι. Και... Πες μου κι άλλα, Ντίνα, πες μου κι άλλα. Εμείς σήμερα θα χρησιμοποιήσουμε μπανάνα, αλλά μπορεί να έχετε κάποιο άλλο φρούτο. Πάνε πάρα πολύ ωραία τα χλάδια.
Και τους καλοκαιρινούς μήνες πάνε πολύ ωραία τα ροδάκινα. Πάνε πάρα πολύ ωραία οι φράουλες. Σούπερ με τις φράουλες. Όταν είναι η εποχή τους, το Μάιο, θυμηθείτε φράουλες. Επειδή όμως η μπανάνα είναι ένα φρούτο που είναι, ρε παιδί μου, σχεδόν το έχουμε πάντα, ας πούμε, στο ψυγείο, είναι από τα εύκολα φρούτα. Ναι. Κοιτάξτε τι θα κάνετε. Έβαλες λίγο λεμονάκι. Α, μου είπες να βάλω λεμόνι. Εντάξει, δεν χρειάζεται. Τώρα θα χρησιμοποιήσω αμέσως, δεν θα μαντρήσει. Εντάξει, θα βάλουμε, δεν πειράζει. Εσείς εκεί για να είστε σίγουροι ότι δεν θα οξυδωθεί, θα βάλετε λίγο λεμονάκι στην μπανάνα. Πού να δοκιμάσω πώς είναι την μπανάνα. Περίεργο με το λεμόνι. Ξέρεις το, λίγο βάλαμε για να μην μαυρίσει. Ωραίο είναι. Μα βέβαια είναι. Πολύ ωραίο. Θα αρχίσετε, θα βάλετε. Κάτσε να πάρω από εδώ το κουτάλι αυτό. Ένα στρώμα μπανάνες. Ένα στρώμα από το γλυκάκι αυτό που ετοιμάσατε με το γιαούρτι. Βέβαια, εδώ αφήνετε τη φαντασία ελεύθερη. Μπορεί ενδιάμεσα να θέλετε να βάλετε σος σοκολάτας. Μπορεί να θέλετε να βάλετε κάποια άλλα φρούτα. Μπορεί να θέλετε να βάλετε ενδιάμεσα μπισκότο τριμμένο. Μπορεί να είναι και φρουτοσαλάτα μέσα, αν θες δηλαδή. Να έχεις διάφορα φρούτα. Σαφώς. Βάλουμε και λίγο μπισκότο. Βάλαμε την μπανάνα. Συνεχίζουμε με ένα άλλο στρώμα. Ωραία. Κοίταξε να δεις τι ωραίο που θα γίνει. Είναι του λεπτού αυτό, έτσι. Είναι ένα γλυκάκι. Εγώ σας το κάνω τώρα σε μεγάλο ποτήρι. Μεγάλη ποσότητα αυτή, έτσι. Εσείς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πολύ μικρά ποτηράκια ή μικρά μπολάκια να το φτιάξετε έτσι ωραία σε ωραία στρώματα. Πολύ ωραία, Ντίνα. Και. Μπορείς να την έχεις λιώσει κιόλας την κουβερτούρα, να έχεις ρίξει πάνω μαζί. Βέβαια, να βάλεις, ξέρεις, σιρόπι σοκολάτας. Υπάρχει και έτοιμο στην αγορά. Βάλτε και σοκολάτα επάνω ή άσπρη σοκολάτα. Θες εσύ να κάνεις αυτό εδώ δίπλα. Ναι. Έλα. Κάτσε να σου νοικοκυρέψω. Θα πάρω αυτό, θα αφήσω αυτό εδώ. Εντάξει που έπεσε. Μπράβο. Ναι, μια χαρά ήταν. Όχι, δεν ήταν καλό εκεί πέρα. Θες και άλλη μπανάνα, μπορώ να σου φτιάξω να σου κόψω και άλλη μπανάνα. Κόψε την. Ωραία. Εγώ θα σου ετοιμάσω την μπανάνα. Ετοιμάσαμε και αυτό. Μπορείτε να βάλετε τη σοκολάτα. Κάτσε να σου κάνω μπανάνα. Πώς το βρίσκεις αυτό το γλυκάκι. Είναι πολύ ωραίο και πολύ εύκολο. Αν δεν δοκιμάσω, δεν θα σου πω, αλλά από ό,τι βλέπω, μάλλον θα το φάω. Μπανάνα να σου ετοιμάσω, ε. Μάλλον δεν θα αφήσω τίποτα. Όχι, γιατί είναι πολύ ωραίο αυτό. Βέβαια. Φαίνεται. Και ακόμη και έχετε, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, στο σπίτι έρχονται κάποιοι φίλοι και δεν έχετε γλυκάκι. Έλα. Ας που κανείς δεν καταλάβει ότι είναι του πεντάλεπτου. Ναι, πού να καταλάβει. Όλοι θα θεωρήσουν ότι κάνατε ένα σούπερ γλυκό. Έτσι. Είναι σούπερ, αλλά είναι γρήγορο. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Έτσι, πρέπει να είστε και λίγο πονηρές. Να κερδίζετε τις εντυπώσεις. Πονηρές μας θέλει ο Θανάσης. Πονηρές με την καλή την έννοια. Να κερδίζετε τις εντυπώσεις εύκολα και γρήγορα. Ναι, Θανάση μου. Δηλαδή, με αυτό το ωραίο γλυκάκι, θα βάλεις τον καλεσμένο να σκεφτεί και τα ξαναδείς πόσο νοικοκυρά είναι. Έκατσε, ταλαιπωρήθηκε, έφτιαξε και γλυκό. Και σε στρώματα γλυκό. Βέβαια. Να στο στολίσω. Σοκολατίτσα, βάλε και σοκολάτα. Βάλε σοκολάτα, πάει ωραία. Σοκολατίτσα, πολύ ωραία είναι. Τι άλλο να κάνω. Τι άλλο. Ό,τι και να κάνεις, δύναμο, καλά θα το κάνεις. Οπότε, βάλε και ένα μπισκοτάκι ορθίο όπως το άλλο. Λοιπόν, τι? Κόλπο, δοκίμασε το μπισκότο με αυτό, εδώ, την κρέμα. Δεν μπορείς να φανταστείς, τι σούπερ. Ξέρεις πόσα εγώ δοκίμασα το break. δεν έβαλα. Ξέρεις πόσα δοκίμασα το break. Ξύσμα από πορτοκάλι, πάει και αυτό πολύ ωραία. Αυτό πάει ωραία, άντε μωρέ, τίνα μέσα. Έτσι, κοίτα, πάει πάρα πολύ ωραία με τη σοκολάτα το πορτοκάλι. Και δίνει και αυτή τη φρεσκάδα που θέλουμε. Οπς, ωραίο. Ντίνα, σήμερα νομίζω ότι έχω φάει περισσότερο από κάθε άλλη μέρα. Δεν θα το έλεγα. Άμα σου λέω εγώ. Έλα, μωρέ. Δοκίμασες αυτό που σου είπα, το μπισκότο με την... Πού το έχεις, έχει μείνει. Τρώω. Τώρα. Έλα να το κάνουμε λίγο σαπουνόπερα πάλι. Τον Αντώνιο, η Κλάρα θα γίνει 200 κιλά μέχρι να τελειώσει η εκπομπή. Πες εσύ, γιατί τρώει πολύ. Γιατί τρώει πολύ. Τον άμπακο τον Αντώνιο. Τον άμπακο. Τι μου λες, το σενάριο ποιος το γράφει, να ξέρω. Εμείς μπορεί να το γράφουμε κι εσύ. Έτσι δουλεύουμε. Έχουμε από το σχεδιασμό. Έχεις κι άλλο μέσα στο ψυγείο, τίποτα. Έχω ένα έτοιμο. Καλό. Εσείς είπαμε. Να ήταν ανάγκη να το κάνεις αυτό, δηλαδή εντάξει. Τι έχει γίνει. Είπαμε ότι παρεξηγήθηκες με το ψυγείο. Επίτηδες στο κάνουμε, πλάκα καλά. Δεν θα μου ξαναπειράξεις το ψυγείο. Εντάξει εδώ, μου κλείδωσε το ψυγείο. Λουκέτο στο ψυγείο για το Θανάση. Μου κλείδωσε το ψυγείο για να μην μπορώ να το ανοίξω. Γιατί θα φας από αυτά. Δεν θα ξαναγίνει, την αλήθεια σου λέω. Σε συγχωρώ, απόδειξη σου έφτιαξε γλυκάκι σήμερα. Εντάξει. Έλεγα ότι αν έχετε σιρόπι από βύσινο ή γλυκό βύσινο, γλυκό κεράσι, δοκιμάστε την ίδια συνταγή χωρίς σοκολάτες και πορτοκάλια με γλυκό βύσινο. Κουταλάκι θέλει ο Θανάσης μου, ό,τι θέλει ο Θανάσης μου. Ορίστε. Μίλα, εγώ θα το βρω, μην ανησυχεί. Δεν έχω τίποτα άλλο να πω. Να σου πω. Έχω να πω, ναι. Αύριο έτσι περίπου τι σκέφτεσαι να φτιάξουμε. Δεν το λέω. Έτσι, ρίξε ένα τέτοιο ρε παιδί μου, έτσι, μια ιδέα. Ξέρεις τι. Τώρα, επειδή με ρώτησες, λέω αύριο να κάνουμε μια συνταγή που αγαπάνε όλοι
μικρή και μεγάλη. Εγώ θα σου δώσω μερικά δείγματα και εσύ θα μαντέψεις. Ναι. Έχει σοκολάτα. Ωραία. Δεν είναι κέικ, αλλά μοιάζει με κέικ. Ωραία. Κατάγεται από την Αμερική. Ωραία. Δηλαδή η ιδέα, η συνταγή. Ναι. Έχει καρύδι. Mm-hmm. Πάει πουθενά το μυαλό σου. Χίλαρη Κλίντον στο φούρνο. Πόση φαντασία πρέπει να έχει αυτό το παιδί, δηλαδή. Όχι, σας ρωτάω, πόση φαντασία. Φεύγουμε, παιδιά, να περάσετε καλά αύριο, 10 και 4 θα είμαστε εδώ, Το γλυκάκι ισχύει που σας είπα για αύριο. Καταπληκτικό. Να περάσετε ωραία, ωραία σήμερα. Όλοι εδώ. Όμορφα.